Γεια σας. 31 Ιανουαρίου, ώρα να δείξουμε τι άνθιζε από τις ορχιδέες μου. Όπως ξέρετε, έχουμε αλκιανίδες και κάνει ζέστη. Τα ψάρια μου τρελάθηκαν από τη χαρά, σήκουσαν χώματα παντού, σκαλίζαν. Πιστεύω ότι ήρθε άνοιξη, θα δούμε. Αν και Φεβρουάριος είναι ακόμα κρύος μήνας, όπως και Μάρτιος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Την άνοιξη θα σηκώσω τη γλάστρα από το τσίπερο. Τις ρίζες θα τις καλύψω με τις πέτρες, γιατί γέμισαν όλο το ενιδρίο μου, όλη τη λιμνούλα μου. Έχουμε και μικρά. Δεν είναι τόσο θολό το νερό, απλώς σηκώνουν τώρα. Ψάχνουν στο πάτο και σηκώνουν τα πάντα. Εδώ έχω και τα άλλα ψαράκια, αλλά είναι πιο φοβιτσάρικα. Κρύβονται πιο πολύ από τα άλλα. Δεν ξέρω αν θα βγουν τώρα. Ένας βγήκε νομίζω. Είναι πιο θεραλέος. Βγαίνουν και τα άλλα σιγά σιγά. Δεν έχω να δείξω πάρα πολλά πράγματα, γιατί περισσότερες ορχιδέες μου ήταν στη βεράντα. Εδώ έχει ψυχρούλα. Έχω πολλά αμφοφόρα, αλλά αργούν, καθυστερούν μέσα στο κρύο. Και δεν έχω πάρα πολλές αμφοφορίες, αλλά θα δείξω ό,τι έχω. Έμειναν δύο λιμόνια. Τα υπόλοιπα φάγαμε. Αυτή είναι εδώ η μπρομέλια, μεγαλώνει αμφοφόρα. Όποιος θυμάται, είχα τεράριουμ. Την είχα εκεί. Αυτό είναι παιδάκι από προηγούμενη μπρομέλια που είχα στο τεράριο. Παιδάκι είναι πολύ μεγαλύτερο από τη μάνα, από μητρικό φυτό. Και 2 χρόνια μεγάλωνε τη ροζέτα αυτή εδώ, τη δίχρωμη. Και τώρα μεγαλώνει αμφοφόρο. Θα περιμένουμε. Θα ξεκινήσω από αποτυχίες. Εδώ έχω την μπρασαβόλα Yellow Bird, ανθισμένη όλο το χειμώνα. Και -2 μπουμπούκια και -2 αμφοφόρα στελέχη και πιθανόν -1 ψευδοβουλβός. Πώς το κατάφερα αυτό, τα ξέρω εγώ. Μπορώ να μοιραστώ το μυστικό. Πότισα μια κατλέα, αυτή με ενοχλούσε, την κρέμασα από πάνω και την ξέχασα. Και όλη τη νύχτα είχα συνανιά εδώ. Έσταζε, μπήκε σε καινούριους ψευδοβουλβούς νερό, κρύο, καταλαβαίνετε. Και το πρωί όταν ήρθα, και τα φύλλα από ψευδοβουλβούς και αμφοφόρα ήταν σαν γυάλινα, σαν βρασμένα. Είμαι καλό κορίτσι, τα καταφέρνω τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, αυτή έχει και καινούριους ψευδοβολβούς, περπατάει το σκυλί μου τώρα και κάνει τέτοιο φόρυβο, την αρέσει πάρα πολύ εδώ. Και έχει και καινούριους ψευδοβολβούς και καινούρια αμφοφόρα θα βγάλει. Σχετικά καινούριο συμπίτιο, μαντζόλικα, από τέλος της άνοιξης το έχω. Έχει 2 αμφοφόρους, άνθησε και στους 2, το έχω δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, ήταν κλειστά τα μπουμπούκια. Είναι πορτοκαλί. Έχω παρόμοιο την κόρα, αλλά κόρα έχει πιο ανοιχτά λουλούδια, πιο ανοιχτό χρώμα. Αυτό είναι πολύ έντονο σκούρο και πάρα πολύ αρωματικό. Μη ρωτάτε για το άρωμα. Δεν μυρίζει τίποτα. Καταλαβαίνω ότι κάποια ευχάριστη μυρωδιά υπάρχει, αλλά τι ακριβώς δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα, όταν θα γίνω καλά. Προσπάθησα βέβαια τώρα να καταλάβω, αλλά δεν. Και δεν θυμάμαι πριν αρρωστήσω τι μυρωδιά ήταν, αλλά πάρα πολύ όμορφη μυρωδιά. Ευχάριστη. Και είναι πολύ όμορφα λουλουδάκια του. Κοιτάξτε. Δεν είναι ορχιδέες βέβαια, αλλά είναι και αυτά πανέμορφα. Εδώ είναι ζούγκλα ολόκληρη από ανθούριο, μεγαλώνουν πάρα πολύ. Φούντωσαν όπως βλέπετε. Τεράστια φυτά. Και αζαλές.
Τώρα έχει δροσιά και αρέσει στις αζαλίες. Όταν βλέπετε κάτι άσπρα στα φύλλα, δεν είναι αρρώστιες, δεν είναι ηχθροί, δεν είναι έντομα, είναι περλίτες, κομματάκια από ξύλο, κομματάκια από φλοιό, συνέχεια πέφτει κάτι από μένα. Είμαι καλή σε αυτά. Η χιλπίλια κάνει σπαστικά, δεν πρόλαβε να ανοίξει. Μόλις αρχίζει. Και πιγκβικούλα. Στο χθεσινό βίντεο την είπα πιγκβινούλα, ευτυχώς όχι πιγκβίνο. Αλλά θα με συγχωρείτε, είμαι λίγο άρρωστη. Αυτό δεν είναι δική μου αμφιφορία. Το αγόρασα ανθεσμένο. Είναι υβρίδιο καρμπερσόνε και διαβάστε μόνοι σας. Είμαι άρρωστη. Τα υβρίδια είναι πιο εύκολα, λέγεται. Θα δούμε. Πάντως είναι πανέμορφο, εγώ το λατρεύω. Ποιος θα παραξενευτεί ότι πάλι πορτοκαλί διάλεξα. Εδώ είναι λεπτό της Bicolor, σίγουρα τρεις αμφιφόρους έχουμε. Πλέον φαίνονται. Έχει και μερικούς ακόμα καινούριους ψευδοβολβούς, άρα μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα μας αμφίσει. Τα άσπρα είναι από ψυκασμούς. Δεν φαίνονται τόσο πολύ όταν δεν έχει φλάσ και δεν έχω κάμερα κοντά. Σουφρονίτες σε ρούνα. Το Δεκέμβριο είχε 4 λουλούδια από ένα ψευδοβολβό και τώρα έχει άλλους 3. Εδώ απανθίζει κιόλας. Όλο το Ιανουάριο ήταν ανθισμένος, έχει άλλους 2 ψευδοβολβούς. Άρα μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα μας ανθίσει. Όταν βλέπετε ότι πάλι ψευδοβολβοί ζαρώνουν, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί μου είχαν πει ότι δεν είναι καλά. Πάλι ψευδοβολβοί πάντα ζαρώνουν. Όπως και στους ανθρώπους. Άνθρωποι σε κάποια ηλικία αρχίζουν και βγάζουν ρητίδες. Αστείο. Εδώ είναι ένας σαρκοχύλος που με έστειλαν από τη Γαλλία δώρο. Μεγαλώνει πάρα πολύ καλά. Φοντωτός όπως βλέπετε. Μεγάλωσε τόσο πολύ που θα καλύψει σύντομα όλο το μπλοκ. Αμφιφόρο δεν βλέπω ακόμα. Μπορεί να είναι και νωρίς. Μπορεί να μην βλέπω εγώ. Αλλά το φυτό είναι πάρα πολύ ζωηρό. Τα μπελάκι με έπεισε. Ρίγκες για σεκούντα βγάζει αμφιφόρα. Dendrobium exil. Είχε πάλι ένα λουλούδι. Ελπίζω ότι την άνοιξη θα αμφίσει πιο δυνατά με πολλά λουλούδια. Αλλά είναι dendrobium που θέλει ζέστη και παρά αυτό το έχω στη βεράντα όλο το χειμώνα και άνθισε κιόλας. Εδώ είναι μπουλμποφύλλο αμπρόσια. Βλέπετε πόσο αστεία μεγαλώνουν ψευδοβολβίτες. Ένας κοιτάει προς τα πάνω. Άλλος κοιτάει προς τα κάτω. Τρίτος κοιτάει εδώ, πλάια. Γι' αυτό όταν λένε ότι οι ψευδοβολβοί κοιτάνε εκεί και αμφιφόρος εκεί, σε συγκεκριμένη περίπτωση κοιτάει όπου του αρέσει. Και έχουμε επιτέλους, μετά από 2 χρόνια ή παραπάνω, έχουμε πρώτο αμφιφόρο. Εδώ είναι το καμάρι μου. Μου το είχε χαρίσει μια κοπέλα από την Αγγλία, μου το έχει φέρει ο γιος μου πριν 2 χρόνια. Και επιτέλους πρώτος αμφιφόρος. Άμα κρίνουμε από ονομασία, πρέπει να έχει πάρα πολύ όμορφη μυρωδιά. Γιατί λέγεται Bulbophyllum ambrosia. Αμβροσία. Σίγουρα είναι αμφιφόρος. Βλέπετε, δίπλα ψευδοβολβός, καμία σχέση. Σήμερα μιλάω τόσο αργά που ήδη ενευριάζομαι. Εδώ είναι το Oncidium δίχρωμο Catherine Zoch. Έχουμε κάτι στα φύλλα τώρα που βλέπω. Θα ψεκάσουμε. Είναι καλό μερικές φορές να κάνεις βίντεο. Νομίζω πάνω από 2 μήνες είναι ανθισμένο και είχε έρθει με τα μισά λουλούδια ανθισμένα. Μοσχοβολάει όλη η βεράντα. Πάρα πολύ αρωματικό. Δεν θα δείξω όλα τα αμφιφόρα που έχω γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν υπάρχει και νόημα. Θα δείχνω καθώς τα ανοίγουν. Εδώ είναι η κατλέα. Νομίζω ότι μου την είχε χαρίσει ο Τζον Όρτσιτς πριν 2 χρόνια.
δεν θυμάμαι και ακριβώς, ήταν μικρό φυτό, καθώς τη μεταφύτευσα είχε χάσει και κάποιες ρίζες, αλλά ήταν πολύ ζωηρό, έβγαλε καινούριους ψευδοβολβούς, μεγάλωσε πάρα πολύ, γέμισε το γλαστράκι με ρίζες. Πέρυσι είχε βγάλει και ένα φικάρι, αλλά δεν άνθησε, ξηράθηκε, δεν το κόβω, μπορεί να ξαναανθίσει, από εκεί να βγάλει τίποτα, όχι ξανά, μπορεί να ανθίσει. Κατλές είναι παράξενες. Και φέτος τον Αύγουστο ξεκίνησε να μεγαλώνει ανθοφόρος, σας είχα δείξει μέσα από αυτά τα, όπως λέω εγώ, σακουλάκια. Όχι σακουλάκια, φικάρια. Και επιτέλους μέσα στο χειμώνα, δεν το έχω βάλει μέσα καθόλου, ήταν έξω, μεγάλωσε και τώρα ανοίγει. Είναι εντυπωσιακή που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Κόβεται η μηλιά μου. Είμαι και άρρωστη, συγγνώμη. Είναι τόσο έντονο πορτοκαλί. Δεν μπορώ να την απολαύσω. Την κοιτάω και κοιτάω, θα την ματιάσω. Αυτήν σίγουρα θα αφήσω για μένα. Είναι το αγαπημένο μου χρώμα το πορτοκαλί. Και νομίζω ότι είναι μοναδικό φυτό μου που μεγαλώνει σε λάβα, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε ξεχωριστά μία άλλη στιγμή. Τώρα απλά απολαμβάνουμε την ομορφιά. Νομίζω ότι είναι και η πόνιμη. Μία κοπέλα από τη Ιαπωνία είχε δείξει μία παρόμοια. Πιστεύω ότι είναι αυτήν. Αν θα μου γράψει το όνομα, θα σας πω. Και θα τελειώσουμε εδώ στη βεράντα με φρατκλαρκιάρα αυτή ντάκ. Ακόμα μεγαλώνει τα βουβούκια της. Δεν την έβαλα μέσα. Σίγουρα εκεί θα γινόταν πιο γρήγορα. Αλλά φοβήθηκα γιατί έβαλα τη σιλουσίστα στο σπίτι και ξηράθηκαν μερικά βουβούκια, περισσότερα μάλλον. Γι' αυτό δεν την πειράζω καθόλου. Όποτε θέλει θα μας ανθίσει, αν και μου φαίνεται ότι είναι λίγο ανοιχτόχρωμη ή έτσι είναι. Δεν ξέρω, πρώτη φορά θα μου ανθίσει. Όταν θα μου ανθίσει. Αχ. Παρά λίγο να ξεχάσω. Εδώ είναι σαρκοχύλος, το έχω από πέρυσι, 1,5 χρόνο περίπου. Είχε βγάλει ένα μικρό αμφοφόρο, αλλά ο αμφοφόρος ξεράθηκε. Και τώρα αυτά πιστεύω ότι είναι 2 αμφοφόροι. Δεν θέλει να κεντράρει. Γιατί? Α, εδώ φαίνονται. Βέβαια χάσαμε μερικά φυλλαράκια από κάτω, αλλά δεν πειράζει. Μεγαλώνουν και καινούριες ροζέτες. Και θα τελειώσουμε μερικά φυτά που μου άνθησαν μέσα στο σπίτι, στη κουζίνα. Εδώ είναι παφείο πέντυλο μου. American Hybrid. Μου το έστειλε κουπέλα από τη Σουηδία. Πολύ μεγάλο λουλούδι, γυαλιστερό. Το έχω χαρίσει σε μια φίλη μου. Μισό από αυτό. Άμα το βλέπει να δει το λουλούδι, σαν κέρινο είναι. Ακόμα δεν έχει πλήρης άνοιξη. Η παλιά μου σιλουσίστα μεγαλώνει 2 αμφουφόρα, προς το παρόν βλέπω, αλλά είναι πολύ μικρά ακόμα. Και αυτήν που έπρεπε να είναι κόκκινη, είναι κίτρινη, αλλά δεν πειράζει. Είναι πανέμορφη. Όπως είπα, την έφερα μέσα από τη βεράντα, μέσα στο σπίτι από τη βεράντα και ξηράθηκαν μερικά, τα περισσότερα μπουμπούκια. Γι' αυτό φοβάμαι και το κρύο φοβάμαι και να φέρω μέσα φοβάμαι. Και όποιος θυμάται όταν είχα φτιάξει τεράριουμ φλωράριουμ, είχα ένα μικρό φαλαινόψις, μίνι, και με ρώτησαν τι κάνει, εδώ είναι, αυτός είναι, αυτά είναι όπως πάντα από ψυχασμούς έχω σημάδια. Μία χαρά είναι, μεγάλωσε, απλά δεν θέλει να ανθίσει, από ξέρανε και αμφοφόρος τέλεχος, αλλά ο άλλος, το έχω μαζί σε μια γλάστρα με άλλους δύο, ο άλλος ο λευκός ανθίζει ασταμάτητα, όλο το καλοκαίρι ήταν ανθισμένος και τώρα μεγαλώνει αμφοφόρο. Αλλά αυτός είναι εδώ. Αν και μεγάλωσε, την πέλησε.
όλα παθίου πέδιλων που έχω, έχω να αμφιφόρα στελέχη. Μέχρι και η Κόποβιτς έβγαλε. Το έχω 2 χρόνια. Είχα αγοράσει από τη Μόσχα. Δεν θα δείξω όλα τα αμφιφόρα στα παθίου πέδιλων όταν θα ανθίσουν. Και θα τελειώσω με μερικά φαλαινόψεις. Αυτό είναι mini mark. Πανέμορφο. Έχει 2 αμφιφόρους. Καινούριους φρέσκους. Δική μου αμφιφορία 100%. Το έχω πάνω από 2 χρόνια το φυτό. Και εδώ είναι το καλύτερο παιδί της παρέας μου. Είναι φαλαινόψεις Good Chick. Το είχα παραγγείλει στην Ολλανδία. Πριν 1,5 χρόνο, 2 σχεδόν. 2 χρόνια, ναι. Και πιο γρήγορα από όλες έβγαλε αμφιφόρα και σχεδόν άνοιξε όλο το λουλούδι του. Πανέμορφος. Αυτό εδώ δεν είναι καλό παιδί. Όσο τον παρακαλούσα να ανοίξει το λουλούδι σήμερα, μόλις άρχισε να ανοίγει. Αυτό είναι φαλαινόψεις μανίνι. Αχ. Εδώ φαίνεται. Έχει 5 αμφιφόρους και αυτό το έχω γύρω στα 2 χρόνια. Και αυτό είναι από την Ολλανδία. Έπρεπε να είναι φέρβερκ, αλλά ακόμα. Εκεί με καλτσάκια είναι φαλαινόψεις Παρίσι. Ετοιμάζεται και αυτό, αλλά θα δείξω ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Αν μιλούσα πολύ αργά και το βίντεο βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, να με συγχωρείτε. Δεν υπολογίζω σήμερα καλά το χρόνο. Θα τα πούμε σύντομα.